Αυτή είναι η μπλε κάβουρες Ατλαντικού, οι οποίοι εντοπίζονται πλέον και σε θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης, όπως συνέβη πρόσφατα σε Λούντα και Αλμυρό. Οι μπλε κάβουρες, όπως και οι γαρίδες μήκους 23 εκατοστών, με τις τελευταίες μάλιστα να λιεύονται στο Καλό Χωριό, μπορούν να επιφέρουν επιπλέον έσοδα στην τοπική οικονομία, καθώς πρόκειται για ξενικά είδη τα οποία μπορούν να καταναλωθούν. Πρόσφατα, Αλμυρό και Λούντα αλλιεύθηκε το μπλε καβούρι. Διαφέρει από αυτό που είναι στην Ελλάδα, από το θερμαϊκό που το αλλιεύουν. Αυτό είναι Ατλαντικού, τρώγεται. Λένε ότι είναι εξαίσιος μεζές. Για το λιοντόψαρο θέλει μια προσοχή να έχει κόψει ο ψαράς στα αγκάθια του, γιατί αυτό έχει στα αγκάθια δηλητήριο. Υπάρχει και ο μπλε κάβουρας, τον έχουμε συναντήσει και εμείς εδώ, αλλά σε άλλες περιοχές είναι πολύ πιο εκτεταμένος ο μπλε κάβουρας. Συνολικά 60 ξενικά είδη έχουν εξαπλωθεί στη Μεσόγειο από τη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ, με τις επιπτώσεις να είναι ορατές τα τελευταία χρόνια και στο θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού μας. 4 ωστόσο είναι τα επικίνδυνα ψάρια, τα οποία ανήκουν στην οικογένεια των λαγοκέφαλων, με κύριο χαρακτηριστικό τα 4 μεγάλα δόντια που σχηματίζουν ένα ράμφος παπαγάλου και που όταν κινδυνεύουν φουσκώνουν σαν μπάλα. Ο λαγοκέφαλος Σουεζένσις είναι στην ίδια οικογένεια και στο ίδιο γένος με το σκελερά τους, αυτό που λέμε το πολύ επικίνδυνο. Εδώ το βλέπετε πως είναι φουσκωμένο. Εδώ είναι ένα άλλο είδος λαγοκέφαλου πάλι, που είναι το σπαντιτσέους. Δεν έχουν όλα την ίδια τοξικότητα. Και αυτό είναι άλλο ένα είδος. Πάλι του λαγοκέφαλου. Πάλι της ίδιας οικογένειας, στον τετραοδοντίδε. Αυτό είναι ένα είδος το οποίο δεν είναι λεσεψιανό. Υπάρχει μέσα στη Μεσόγειο. Δεν θεωρείται επικίνδυνο να το φας, αλλά έχουν αναφερθεί κάποιες περιπτώσεις διάρειας. Το οποίο τώρα και 3-4 χρόνια δεν υπάρχει είδος ταποδιού στον κόλπο μας. Και δεν τρώνε οι λαγοκέφαλοι. Βεβαίως. Είναι ο αγαπημένος μεζέ του λαγοκέφαλου. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η απουσία της πολιτείας, έτσι ώστε να υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση για το ανάλογο ενδιαφέρον σε ό,τι πλέον αλλάζει γενικά στον πλανήτη και γενικά στη θαλάσσια πανίδα μας. Σε λίγο η παράκτια αλία στην Κρήτη θα έχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης λόγω του λαγοκέφαλου. Με φόντο τους δεκάδες λεσεψιανούς μετανάστες από την Ερυθρά Θάλασσα, ο Σύλλογος Ραστεχνών Ψαράδων και Φίλων Θαλάσσης Δήμου Αγίου Νικολάου προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook για τα ξενικά είδη που είναι επικίνδυνα για κατανάλωση, για αυτά που είναι ακίνδυνα, αλλά και για αυτά που τρώγονται, για την ενημέρωση του κόσμου. Οτιδήποτε καινούριο αλλιεύεται στον ομό Λασιθίου, καλό είναι θα μας το στέλνει για αναγνώριση. Επειδή αυτά τα λεσεψιανά είδη δεν τα ξέρει ο κόσμος, δεν τα αγοράζει. Οπότε οι ψαράδες, ναι μεν τα πιάνουν, αλλά δεν τα πουλάνε. Αυτό είναι τώρα ένα εμπορικό ψάρι, έτσι. Είναι αυτό που λέμε γαβρόφρυσα. Και ενώ οι αλλιείς διαμαρτυρώνται για τις μεγάλες ζημιές εργαλεία αλλά και στα αλλιεύματά τους από τους λαγοκέφαλους, το κράτος εξακολουθεί να διαφορεί στα αιτήματα των επιστημόνων για χρηματοδότηση, προκειμένου να υπάρξει μελέτη γύρω τον πληθυσμό τους και όχι μόνο, ώστε να πάρθουν τα αναγκαία μέτρα με καινοτόμα μέσα. Σε αυτή τη νέα πρόταση που είχαμε υποβάλει στα ΕΠΑΛ, προτείναμε λοιπόν, εκτός του να στήσουμε την πλατφόρμα, να στήσουμε το εργαστήριο της τετραοδοτοξίνης για να δούμε την πραγματική, πώς να το πούμε, ποιοι παράγοντες επιδρούν στη τετραοδοτοξίνη. Θα μπορούσε από μια τέτοια μελέτη να μπορέσουμε να αποτοξινώσουμε ακόμη και τα ψάρια.